Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στην Μεσσηνία από τι φωτιέ των περασμένων ημερών. Ο αντιπεριφερειάρχη Μεσαινία έκανε ειδική αναφορά στου αγρότε τη περιοχή και δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλάι του διεκδικώντα αποζημιώσει. Για το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει πάθει ζημιέ, ο ΕΛΓΑ έχει μια διαδικασία αλλά και τα δικά μα κλιμάκια ε, επιτροπέ καταγράφουν να ξέρουμε τι μα γίνεται και θα διεκδικήσουμε εφόσον αυτή η αποσμίωση δεν φτάσει στο τέλος. Παράλληλα συνεχίζεται η υποστήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί στους δικαιούχους πάνω από 63 τόνοι ζωοτροφής. Στο γραφεία κατατίθενται οι αιτήσει για να γίνουν αυτοψίες για καμένες εγκαταστάσεις, ε, υλικά όπως είναι λάστιχα ή μηχανήματα κλπ. Στην ΔΑΟΚ λοιπόν κατατίθεται τήσεις και το, η αντίστοιχη επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από την πρώτη στιγμή επισκέπτεται την περιοχή και κάνει την αυτοψία. Ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στο θέμα της λιματολάσπης που εντοπίστηκε σε ακίνητο του Ελγό Δήμητρα στην τοπική κοινότητα της ΕΒΑΣ. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε και την χθεσινή μέρα την περιοχή και κατέγραψε πράγματι την απομάκρυνση όλη, όλης αυτής της ποσότητας που είχε ε, ε, διατεθεί, θα έλεγα, στο χτήμα του ΕΛΓΟ. Μετά από καταγγελία ιδιότητα, το ειδικό κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος βρέθηκε στην περιοχή και διαπίστωσε ότι υπήρχε λιματολάσπη που προερχόταν από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Βεβαίως, η υπηρεσία ζητάει εξηγήσεις αν αυτό το το υλικό που διατίθεται είναι αποδεκτό, είναι πιστοποιημένο και μπορεί να διατίθεται. Η λιματολάσπη απομακρύνθηκε από το σημείο ενώ ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αδειοδοτήσεις για την εναπόθεση στο συγκεκριμένο ακίνητο.